Και κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να πούν ότι αυτό το έκανα για άλλους λόγους. Φυσικά αντέδρασα με καταιγιστικό τρόπο και όπως θα αντιδρώ από εδώ και πέρα, κύριε Παπαδάκη, κύριε Σιμόπουλε, σε οποιονδήποτε λέει αυτές τις ανοησίες, ή το διαψεύδεις ή θα σε πάω στα δικαστήρια. Κομμένη πλάκα. Αρκετή η πλάκα με τις τιμές και τις υπολείψεις ανθρώπων που έχουν δώσει πολλά και έχουν υποστεί πολλά για τη μάχη κατά της διαφθοράς στο φάρμακο. Έλεος πια με τους αλήτες, γιατί είναι αλήτες. Είναι αλήτες. Όσοι λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, όσοι λένε πράγματα με το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα και αποδεικνύεται ότι δεν έχουν ιδέα, ότι λένε ψέματα. Ψέματα όμως με συκοφαντίες, κύριε Παπαδάκη, που δεν θα μείνουν αναπάντα. Να τα πάρουμε τη σειρά τα πράγματα. Πείτε. Έχουμε λοιπόν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν και καταθέτουν. Ή αυτοβούλος ή κλήθηκαν, έτσι. Και λένε κάποια πράγματα αφήνοντας κάποιες ενδείξεις και υπόνοιες, γιατί όντως, διαβάζοντας και εγώ κομμάτια της δικογραφίας, γιατί έγινε φίλο και φτερό, μιλάνε για ενδείξεις, έτσι. Θεωρώ, πιστεύω, ακριβώς. Νομίζω. Και η διερεύνηση θα πρέπει να γίνει για το αν έχουν υπόσταση όλα αυτά τα οποία καταγγέλουν. Προφανώς. Καταρχήν, τι άνθρωποι είναι αυτοί, τους ξέρετε? Εγώ για μένα, μία περίπτωση μάρτυρα προστατευόμενου, με κουκούλα δηλαδή, μιλάει για μένα με στοιχεία, υποτίθεται. Παρένθεση. Είναι κυρία. Το κουκούλα δεν το ψηφίσατε κι εσείς. Ναι, το αλλά. Το 2014 δεν ψηφίσατε. Βεβαίως. Για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Βεβαίως, αλλά τι είπαμε, κύριε Παπαδάκη, με προϋποθέσεις. Με προϋποθέσεις. Πρώτον να λένε πράγματα. Ποιος το κρίνει όμως αυτό? Ο εισαγγελέας. Έκρινε λοιπόν ο εισαγγελέας ότι πρέπει να προστατευτούν. Πρώτον, ότι λένε πράγματα σοβαρά. Ναι. Όχι θεωρώ, πιστεύω, νομίζω. Και δεύτερον, ότι αν πούνε το όνομά τους, θα κινδυνεύσει η ζωή τους ή κάποιο πολύ σοβαρό. Εσείς είστε πολύ προσεκτικός. Τι να του κάνω εγώ, κύριε Παπαδάκη, ενός μάρτυρα που με κατηγορεί ψευδός, να τον σκοτώσω? Είμαι εγώ μέλος, ας πούμε, κάποιας οργάνωσης που πουλάει ναρκωτικά ή όπλα? Ή είμαι το κογλύφος? Είναι ένας βουλευτής ικανός να σκοτώσει άνθρωπο και πρέπει να τον προστατεύσουμε? Όχι να τον προστατεύσουμε όμως από συκοφαντίες. Όταν λέει συκοφαντίες, υπάρχει ένωμη τάξη η οποία τιμωρεί τη συκοφαντία. Είσαστε εισαγγελέας και έρχεται ο μάρτυρας Παπαδάκης. Ναι. Και σας λέει, κύριε εισαγγελέα, ξέρω πράγματα, αλλά θέλω την προστασία μου. Ξέρω πράγματα εναντίον του Λοβέρδου. Ναι. Του πρώην Υπουργού και Βουλευτή της Δημοκρατικής Παράταξης. Τι θα έκανα εγώ? Ναι. Αμέσως θα του έλεγα ναι. Ναι, βεβαίως. Και θα του έλεγα τι έχεις να μου πεις. Αν είχε να μου πει ότι θεωρώ, πιστεύω ότι κτλ. Νομίζω. Δεν θα ήταν ένας λόγος αυτός να το δώσει. Δεν θα στέλνετε κατευθείαν στη Βουλή το φάκελο? Γιατί σκοντάφτη επάνω σε ένα πολιτικό πρόσωπο. Προσέξτε. Μιλάει για το Λοβέρδο που είναι πολιτικό πρόσωπο. Δύο θέματα εδώ και για τα δύο υπάρχουν παρατυπίες. Μάλιστα. Το πρώτο είναι αυτό που λέτε ακριβώς, όπως ακριβώς το είπατε. Να προσθέσω ότι πέρα από την αξιολόγηση, αν λέει σοβαρά ή μη σοβαρά πράγματα, θα αξιολογήσω αν κινδυνεύει και η ζωή του ή αν κινδυνεύει να πάθει κάτι επειδή τα είπε αυτά. Από έναν βουλευτή δεν κινδυνεύει κανένας άνθρωπος. Η συκοφαντία δεν προστατεύεται από το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα. Αλίμονο πια. Αυτό είναι το ένα. Και στη συνέχεια, όταν άκουγα για υπουργό, θα τα έστελνα, όπως λέει το Σύνταγμα, μελητή στη Βουλή. Και μετά, αν η Βουλή μου τα επέστρεφε, θα συνέχιζα. Εδώ δεν τα έστειλε ένα μελητή στη Βουλή. Τα κράτησαν μήνες αυτά τα πράγματα, κύριε Παπαδάκη. Και έχω να πω και το εξής. Κατά όλων αυτών, καταρχάς κατά της κυρίας, η οποία ως μάρτυρα. Ξέρετε. Προφανώς έχει καταθέσει και ως μάρτυρας μη προστατευόμενος. Και λέει ότι εγώ για τον κύριο Φρουζή ξέρω, ήξερα όλα τα ραντεβού του, τα τηλέφωνά του κτλ. Και είναι αυτή η ίδια που λέει μετά με αρσενικό όνομα ότι εγώ μιλούσα με τον κύριο Φρουζή και ο κύριος Φρουζής με δωροδόκησε. Θεωρεί, πιστεύει. Πώς να πω, προσέρετε και ποσό. Ναι, λέει για 200.000 ευρώ, κάτι τέτοια. Σας έριξε. Ναι. Λέει λοιπόν. Σας έριξε γιατί άλλοι. Σας παρακαλώ, θέλω να κρατήσω το θυμό μου σε λογικά όρια. Κάνετε χιούμορ. Όχι, αλλά. Θέλω να σας παρακολουθώ, να ξέρετε ότι μέσα μου προσπαθώ να εκλογικεύσω το θυμό μου. Και τον εκλογικεύω όσο μπορώ πιο ανθρώπινα και πιο σοβαρά. Λέω το εξής, κύριε Παπαδάκη. Και θέλω να το προσέξετε αυτό. Λέει αυτή η κυρία ότι εγώ μίλαγα με αυτόν τον άνθρωπο και με δωροδόκησε κιόλας. Ενώ δεν τον ήξερα. Λέει ότι έφαγα στο σπίτι συναδέλφου σας δημοσιογράφου, του κυρίου Χασαπόπουλου, ενώ αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Λέει ότι έγιναν πράγματα όταν ήμουν υπουργός εργασίας, δηλαδή από το 9 και δωροδοκήθηκα το 11 και εγώ τον κύριο Φρουζή τον γνώρισα το 2012 το Μάρτιο, κύριε Παπαδάκη. Έλεος πια. Δηλαδή τι άλλο να πω και να κάνω. Το 2012 το Μάρτιο. Και γιατί τον γνώρισα τότε, είχα κανένα λόγο? Εγώ μιλούσα
με όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς. Ένας από αυτούς ήταν ο Σύνδεσμος Φαρμακοβιομηχανιών Ελλάδος. Ξέρετε ποιος ήταν πρόεδρος? Ποιος? Ο κύριος Φιλιώτης. Και ερχόταν πάντα με τους άλλους, όχι μόνος του. Ερχόταν με αντιπροσωπεία. Έτσι γνώρισα και τον κύριο Φρουζή όταν αποχώρησε ο κύριος Φιλιώτης. Πότε? Ένα μήνα πρώτων εκλογών του 2012. Κύριε Υπουργέ, δηλαδή, θέλω σας παρακαλώ πάρα κάτι. Πολύ. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα για να σπηλώνεται η φήμη, η τιμή, η υπόλοιψη ενός ανθρώπου? Τι να πει κανείς? Εμείς η θέση δική μας είναι ότι όλα θα πρέπει να βγουν στο φως. Θα συνεχίσουμε για το θέμα, αλλά θέλω να σας πω κάτι άλλο. Για τις ευθύνες που έχει ο καθένας εξ ημών που διατελέσατε υπουργοί, είτε ανάπτυξης όταν είχε το ανάπτυξης στις τιμές, είτε υγείας όταν πήρε το υγείας στις τιμές. Δεν είχατε αντιληφθεί ότι γίνεται πάρτι? Μα εγώ σε εσάς, τότε πρέπει να πάτε και στο αρχείο σας λίγο. Έβγαινα συνεχώς όταν ειδικά μου λέγανε γιατί βάζω τα γενώσιμα. Τα θυμάστε? Και έλεγα ότι εδώ γινόταν χαμός. Εγώ παρέλαβα τη δαπάνη 5 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια ευρώ των ασφαλιστικών ταμείων, όχι των νοσοκομείων. Φύσατε τα νοσοκομεία. Εκεί ήταν άλλα 2,5 δις. Την παρέλαβα 5%. Πόσο την παρέδωσε ο κύριος Ρέπας το 2004? 2.400. 2.400 δις. Και πόσο την παρέλαβα εγώ μετά από 5 χρόνια? 5%. Και πού την πήγα? Επί των ημερών μου 2 δις κάτω. Και επί των ημερών. Αυξάνοντας όμως και τη συμμετοχή των ασφαλισμένων. Όχι, ούτε μισό ευρώ. Η ασφαλισμένη. Ούτε μισό λεπτό. Η όχι. Συμμετοχή των όσο ήμουν εγώ. Μετά, ναι. Μετά. Όσο ήμουν εγώ, ούτε μισό ευρώ. Μετά, ήρθανε ναι, μετά ναι, και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Γεωργιάδης, κύριος Δικουρέτσος, ο κύριος Σαλμάς, κύριος Βορύδης, και έφτασε η δαπάνη στο 2, κάτι. Δηλαδή, αυξήθηκε η συμμετοχή των ασφαλισμένων. Εκεί αυξήθηκε η συμμετοχή. Έχετε δίκιο. Όχι όμως από το Λοβέρδο. Ακούει και ο κόσμος. Ναι. Ακούει και ο κόσμος. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ ήμουν μέλος της κυβέρνησης Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Γιώργος Κουτρουμάνης, η κυρία Κατσέλη, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου και εγώ, αλλά κυρίως εγώ μετά στο Υπουργείο Υγείας, τη σαρώσαμε τη φαρμακευτική δαπάνη. Κάναμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση που την είχαν χρόνια να τη λένε ότι έπρεπε να γίνει. Το μερίδιο της Νοβάρτισης όμως. Όλες οι εταιρείες. Υπάρχει σκάνδαλο. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει σκάνδαλο. Εάν μειώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη, αλλά η Νοβάρτιση είναι έτσι, μπράβο, λέοντος, έτσι, μπράβο. Έτσι. Πάμε τώρα και εδώ. Τότε κάναμε μια τρύπα στο νερό. Πάμε τώρα και εδώ. Υπάρχει σκάνδαλο φαρμάκου στην Ελλάδα με όλες τις εταιρείες. Με όλες. Υπάρχει. Που μπορεί να συνεχίσετε και από των ημερών μας. Κοιτάξτε να δείτε με τη συνταγογράφηση πιο πολύ. Με τη συνταγογράφηση. Γιατί τιμή. Βγάλαμε μια κυρία η οποία είπε ότι την πήρε η Νοβάρτης και τη είπε γιατί έκοψε το φάρμακο στο παιδί σου. Ακούστε με, ακούστε αξίας με. Αξία 11.350 ευρώ. Ακούστε με, σας παρακαλώ να σας πω εδώ. Ερώτημα. Ωραία, μείωνες τη δαπάνη. Έκανες την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Μήπως όμως τα φάρμακα της Νοβάρτης δεν τα μείωνες? Κατέθεσα στην εισαγγελία διαφθοράς 2 αναφορές. Όπου λέω συγκεκριμένα ότι για τα φάρμακα της Νοβάρτης όπως και για όλα τα άλλα ακολούθησα την ίδια πορεία. Και εάν, δηλαδή τα μείωνα. Και αυτό σήμαινε μείωση και των τιμών της Νοβάρτης και στο εξωτερικό. Αν, κύριε Παπαδάκη, εγώ έλεγα του Σιωμόπουλου το φάρμακο το κρατάω ψηλά, του Παπαδάκη το ρίχνω. Ο Παπαδάκης τα φώναζε. Δηλαδή υπήρχαν οι ενστάσεις, υπήρχαν οι γνώμες και των άλλων. Υπήρχε μια ισορροπία στην κάθοδο, όχι στην άνοδο. Και ενώ τσάκισα αυτή την απάτη, μου λένε εμένα τώρα. Δηλαδή σκέφτεται ο άλλος ότι ένας ψευδομάρτυρας κουκουλοφόρος, μία ψευδομάρτυρας κουκουλοφόρος, μπορεί να λέει για μένα ό,τι θέλει. Μπορεί να λέει για μένα ότι ένας άνθρωπος που μου έδινε ελεγχρήματα μου ήταν γνωστός, ενώ δεν ερώτημα, τον εγνώριζα. Ερώτημα. Έλεος. Ερώτημα. Αυτή το λέει γιατί δεν θα σχονεύει? Αυτή το λέει γιατί προφανώς έχει αποθυμένα με τον κύριο Φρουζή? Α, δεν ξέρω, έτσι, να τη ρωτήσετε. Αυτή το λέει γιατί την έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να τη ρωτήσω. Εδώ τώρα. Και ερχόμαστε στο κρίσιμο ερώτημα. Εδώ τώρα. Γιατί λέτε εσείς τώρα. Και δεν ξέρω αν το λέτε κι εσείς. Γιατί χτες ήρθατε στην Αμερική, δεν πρόλαβα να σας ρωτήσω. Εσείς πιστεύετε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έστησε αυτή την υπόθεση για να χτυπήσει κατά κύριο λόγο τη Νέα Δημοκρατία, βάζοντας και κάποιους άλλους από την αντιπολίτευση? Υπάρχει μια συμμορία εδώ. Συμμορία. Με αρχή συμμορήτη. Ποιος είναι? Αφήστε με να πω με φράσεις και όχι να δείξω με δάχτυλο. Στις 19 Ιανουαρίου, τώρα, του 18, ο Πρωθυπουργός της χώρας, στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του, ανακοινώνει ότι θα σκάσει σκάνδαλο, το οποίο δεν έχετε δει τίποτα μέχρι τα τώρα. Πού το ξέρε? Πού το ξέρε? Πάντως ο κόσμος το είχε τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Του. Ξέρετε τι αποκάλυψε ο κύριος Σαλμάς χθες? Ο κύριος Σαλμάς αποκάλυψε, αυτό έχει την αξία του. Ο κύριος Σαλμάς αποκάλυψε ότι το 2015 ήρθαν εδώ Αμερικάνοι δικηγόροι για λογαριασμό του FBI για την έρευνα για την Νοβάρτης και ότι έδωσε στοιχεία.
και ότι του ζητήθηκε να πάει να καταθέσει ως μάρτυρας, ως προστατευόμενος. Μου τα έχει πει. Μα δεν είναι για μένα έκπληξη αυτά. Δηλαδή το θέμα. Το άλλο, το, άλλο, άλλο να λες. Για την Αμερική έχει ανοίξει εδώ και δύο χρόνια. Κύριε Παπαδάκη, άλλο να λες. Καταρχάς, ένα συγκεκριμένο. Οι μάρτυρες οι οποίοι έχουμε εδώ στο φάκελό μας, μας εστάλησαν από την εισαγγελία στη Βουλή και τα έχουμε πάρει, είναι Έλληνες και πότε κατέθεσαν, κύριε Παπαδάκη, αυτές τις ανοησίες. Γελιότητες, αλλά όταν σε αφορούν και έχουν συγκοφαντίες, δεν γελάς. Αντιδράς. Για τους Αμερικάνους λέτε τώρα. Όχι, λέω για το. Εμείς πήραμε όλη τη γεωγραφία στα γραφεία μας. Εγώ την έχω όλη. Τα στοιχεία από την Αμερική τα πήρατε. Βεβαίως. Αυτά τα οποία υπάρχουν στο φάκελο και μας έστειλε η Βουλή. Τι είναι. Υπάρχουν 6 ώρες υλικού. Σας παρακαλώ. Όχι, έχει σημασία για σας. Όχι, σας παρακαλώ. Δεν το ξέρετε. Ναι. Ισχυρίζονται από το FBI ότι έχουν 6 ώρες υλικό μαγνητοφωνημένο, μαγνητοσκοπημένο, mail, SMS. Και στοιχεία που αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Όταν θα τα πάρουμε αυτά τα στοιχεία, θα τα σχολιάσουμε. Αυτά που πήραμε μέχρι αυτή τη στιγμή και που σχετίζονται με πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα, όχι με γιατρούς, με πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα, είναι οι μαρτυρίες που κατατέθηκαν πότε, τον καιρό των Οβίδων, τον καιρό του σκανδάλου των Οβίδων και τον καιρό που προέκυψε το Σκοπιανό θέμα. Τέλη Νοεμβρίου του 2017, Γενάρη του 2018. Και η τελευταία μαρτυρία στις 4 Φεβρουαρίου του 2018, την ημέρα του συλλαλητηρίου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λέτε λοιπόν ότι όλα αυτά. Λέω ότι υπάρχει πολιτικός ηθήνονος. Και αυτό θα προκύψει στην πορεία. Εγώ έχω δύο καθήκοντα, κύριε Παπαδάκη. Και αυτός που μας ακούει πρέπει να τα καταλάβει τα λόγια μου. Το πρώτο καθήκον είναι να πω για αυτά που με αφορούν. Γιατί άλλο να πολιτικολογείς. Και άλλο. Το χέρι σας στη φωτιά το βάζετε μόνο για τον εαυτό σας ή για όλους. Κοιτάξτε. Θέλω να απαντήσετε σε αυτό. Βεβαίως. Γιατί ξέρετε κάτι, ο κύριος Λουκουρέτζος ναι. Είπε εγώ το χέρι στη φωτιά που φέρεται ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση, τον άκουσα εγώ ναι. Να λέει. Μάλιστα στο Blue Sky στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου και του Γιώργου του Χουδαλάκη. Το χέρι μου στη φωτιά το βάζω μόνο για τον εαυτό μου. Και πολύ σωστά μιλάει ο κύριος Λουκουρέτζος, αυτό είπε και ο κύριος Βενιζέλος. Θα σας το πω κι εγώ αυτό, αλλά με το δικό μου τρόπο. Το χέρι στη φωτιά το βάζω για τον εαυτό μου. Αλλά αν αυτά τα οποία λένε για μένα είναι η ποιότητα της μαρτυρίας, τότε ό,τι λένε για όλους είναι για τον Κεάδα. Γιατί δεν μπορεί να κάνουν εξαίρεση στην ανοησία και τη γελιότητα μόνο για μένα και για τους άλλους να μιλάνε σοβαρά. Αυτά που λένε για μένα είναι δείκτης και για τους υπολείπους. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι ο κόσμος ναι? Σε περίοδο κρίσης ακούει για εκατομμύρια. Ναι. Εδώ. Ακούει για εκατομμύρια. Έχετε δίκιο. Ξέρετε κάτι, λέει εγώ. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω. Με βοηθάτε τώρα. Και εγώ ακούω ότι 50, ότι γιατροί παίρνανε λεφτά. Ότι γιατροί, του λέγανε δεν το ξέρω ο κόσμος αυτό. Τόσα χρόνια τα λέμε αυτά. Μισό λεπτό. Τα λέτε, αλλά είχατε και. Τόσα χρόνια δεν τα λέγαμε. Δεν ερχόμουν να σας πω εγώ εδώ. Είχατε θέσει ευθύνη γιατί δεν κάνατε κάτι τότε. Δεν έκανα εγώ κάτι. Εγώ μείωσα. Να του στείλετε στον εισαγγελέα. Έκανα και στον εισαγγελέα δεν έχω στείλει γιατρού. Δεν έχω στείλει γιατρού στον εισαγγελέα. Δεν σας τα έλεγα τότε. Δεν φώναζε εναντίον πειθαρχικών συμβουλίων που δεν συνεδριάζανε. Δεν έστανα γιατρού στον εισαγγελέα συνεχώς. Δεν έβαλα τη φαρμακοποιό μαζί με τον κύριο Μουσιώνη, τον τιμώ και τον θυμάμαι τώρα που μου τον θυμίζετε εσείς. Την φαρμακοποιό του Θεαγενείου Νοσοκομείου, η οποία είχε στο λογαριασμό της χρήματα από την Οβάρτης. Δεν την βάλαμε φυλακή. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λένε πια. Βγαίνω από τον εαυτό μου. Αλλά έχω ένα άλλο καθήκον. Και πίσω από όλα αυτά βλέπετε σκοπιμότητα. Κύριε Παπαδάκη, 100% πολιτική σκοπιμότητα. Το αίσθησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το αίσθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάξτε. Με κομπίνες ήρθε στην εξουσία, έλεγε αργυρώνητους όποιον ψήφιζε τον κύριο Δήμα για πρόεδρο Δημοκρατίας και με σκανδαλοψέματα πάει να κρατηθεί. Αλλά κάτι έλεγα πριν που με ενδιαφέρει πιο πολύ από αυτά, τις πολιτικολογίες. Θα τα πούμε και μετά στο πάνελ. Κύριε Παπαδάκη, όταν έρχομαι εγώ εδώ που έχω δώσει τη ζωή μου για αυτή την υπόθεση πολιτικής και έχω τεράστιο πολιτικό κόστος υποστεί τότε. Με δέρνανε, με χτυπούσαν, με προεπιλαγίζανε. Μου λέγανε μειώνω τις τιμές των φαρμάκων και μου λέγανε ότι στερώ το φάρμακο του λαού. Αυτά μου λέγανε. Ναι, έχω καθήκον τώρα και να αντιδικήσω με τα άλλα κόμματα, αλλά να πω και στον κόσμο, στον άνθρωπο που μας ακούει και λέει αυτό, ρε φίλε, εγώ δεν έχω να φάω. Εκεί πέρα γίνονται αυτά. Να με καταλάβει ότι είμαι καθαρός, να με καταλάβει ότι με συκοφαντούν. Πρέπει να του το εξηγήσω και χαμογελώντας καμιά φορά και με ήρεμο τόνο. Για να μην με ακούει να φωνάζω και να λέει αυτός για να φωνάζει, κάτι έχει να κρύψει. Έχω καθήκοντα πολλαπλά. Κύριε Λοβέρδο. Θα τα υπηρετήσω όλα. Θα προσπαθήσω να έχω και τη χρυσή τομή. Αλλά δεν ξέρω αν κάποτε θα τα καταφέρω απολύτως, γιατί μέσα μου είμαι πάρα πολύ θυμωμένος. Σας βλέπω. Πάρα πολύ θυμωμένος, κύριε Παπαδάκη. Σας μιλώ σαν άνθρωπος. Είμαι
εξοργισμένος. Και ευτυχώς που έλειπα την πρώτη εβδομάδα. Ευτυχώς που έλειπα την πρώτη εβδομάδα. Γιατί τώρα που διαβάζω τι υπόθηκε και στα μίντια αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Λοιπόν, αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα. Ορισμένους να μην τους ξεγελάει η γραβάτα που φοράω. Μιλάω και άλλη γλώσσα. Όχι. Για να σας κάνω να ηρεμήσετε, κύριε Λοβερδό, για να σας κάνω να ηρεμήσετε λίγο.